Κυρία Λίνου, χθες είχαμε έκτακτη σύσκεψη. Η Αττική δεν μπήκε στα σκληρά μέτρα που έχουν ανακοινωθεί για τις υπόλοιπες κόκκινες περιοχές. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνουμε, έρχεται. Φαίνεται ότι τα πράγματα είναι δύσκολα πια. Είναι δύσκολα, αλλά νομίζω ότι πρέπει να βιαστούμε, να εφαρμόσουμε μέτρα τα οποία δεν είναι τόσο επώδυνα όσο το γενικό κλείσιμο, το γενικό lockdown, για να προλάβουμε τα χειρότερα. Όπως? Και να προλάβουμε και ζωές ανθρώπων. Mm-hmm. Οπωσδήποτε να ρυθμιστεί το θέμα των μέσων μαζικής μεταφοράς, είτε μισθώνοντας ιδιωτικά λεωφορεία τουριστικά, είτε με κάποιο κουπόνι στους ανθρώπους που πρέπει να πάνε στη δουλειά τους και αναγκάζονται να συναστίζονται. Κουπόνι για ταξί θα έλεγα. Mm-hmm. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, γενίκευση των τεστ, ιδιαίτερα στους εργαζόμενους στον χώρο της παιδείας και μάλιστα τους καθηγητές γυμνασίων και λυκείων, οι οποίοι εξ ανάγκης το πιο συχνό βλέπουν πολύ περισσότερα παιδιά από απλώς ένα τμήμα. Και ναι, μεν υπάρχει η πλατφόρμα, αλλά η πλατφόρμα διευκολύνει τους ανθρώπους να κάνουν ένα τεστ αν το ζητήσουν οι ίδιοι και μάλιστα μετά από κατά μέσο όρο μια εβδομάδα, που πιθανόν να έχουν αρνητικοποιηθεί, να υπάρξει πολύ σοβαρή ιχνηλάτηση και συγκεκριμένα μέτρα για την επιστροφή στα σχολεία παιδιών που έκλεισε το τμήμα τους για λόγους COVID, αλλά να επιστρέψουν μετά από τεστ. Τόσο οι εκπαιδευτικοί, όσο και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι, αλλά και τα παιδιά, ώστε να μην μπούμε στον κίνδυνο της ευρύτερης διασποράς, δεδομένων και των νέων στελεχών. Ναι, εσείς, πάντως, ναι, Ελάκη. Ακούμε διάφορα αντιφατικά στοιχεία. Για παράδειγμα, οι υγειονομικοί που δεν πάνε να εμβολιαστούν ενώ τους περιμένουν τα εμβόλια. Εκπαιδευτικοί που δεν πάνε να κάνουν το τεστ ενώ υπάρχει το ραντεβού προκειμένου να κάνουν το τεστ. Γιατί υπάρχει αυτή η αποθυμία? Δεν έχουμε καταλάβει όλοι, να σας το πω διαφορετικά, μακάρι να μπορούσα να πάω να κάνω το εμβόλιο. Μακάρι να μπορούσα με έναν τρόπο να πάω να κάνω το εμβόλιο, γιατί εγώ την οικογένειά μου κυκλοφορώ περισσότερο έξω, με την ψυχή στο στόμα και επιστρέφω το κάθε μέρα και φοβάμαι ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να τους βάλω σε περιπέτεια. Για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η αποθυμία? Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι είναι έλλειψη επαρκούς επικοινωνίας. Ναι. Αλλά ως προς τους εκπαιδευτικούς, ναι, όπως και σε πολλούς υγειονομικούς, ναι, θα πρέπει να γίνει υποχρεωτικό το τεστ. Κυρία Λινού, δηλαδή, αυτά όλα τα να μέτρα... γίνονται τεστ κάθε εβδομάδα για όλους τους εκπαιδευτικούς. Δεν μπορεί αυτό να το αφήσουμε έτσι. Αυτά όλα τα οποία μας λέτε και ακούγονται απολύτως λογικά, ιδιαίτερα για τα μέσα μαζικής μεταφοράς που φωνάζουν και οι πολίτες, οι οποίοι καθημερινά κινούνται στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το θέμα είναι τώρα. Επειδή έχουμε κάποια νέα δεδομένα με το μεταλλαγμένο στέλεχος, επειδή τα κρούσματα έχουν αυξηθεί, επειδή οι κλίνες της ΜΕΘ φαίνεται ότι σιγά σιγά, με αργούς ρυθμούς ευτυχώς, αλλά γεμίζουν και πάλι εδώ στην Αττική. Πιστεύετε ότι η Αττική έπρεπε να χαρακτηριστεί ως κόκκινη, δηλαδή να έχει την απαγόρευση από τις 6, όπως σε άλλες περιοχές από την προηγούμενη εβδομάδα? Γιατί τώρα και πάλι επανεξετάζεται και αυτό. Σημασία έχει να ληφθούν μέτρα. Το να κλείσουμε από τις 6 ή στις 8 ή στις 9 ή στις 5 δεν αλλάζει πολύ τη συμπεριφορά των ανθρώπων. Εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι να κινητοποιήσουμε ενεργά όλους τους ανθρώπους να συμμετάσχουν, αλλά να κάνουμε και τα μέτρα εύκολα. Δηλαδή, αν γίνει το κλείσιμο στις 6, θα συμβεί ακόμα μεγαλύτερο συνωστισμό στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Mm-hmm. Θα βρεθεί, λέτε. Επομένως, ναι. Επομένως, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να κάνουμε την εφαρμογή των μέτρων εύκολη για τους ανθρώπους. Και επίσης νομίζω ότι το εκείνο που δεν τονίζεται καθόλου, ακόμα και στις ανακοινώσεις και στις επικοινωνιακές καμπάνιες για την τήρηση των μέτρων, δεν τονίζεται καθόλου η αξιοποίηση του υπαίθριου χώρου.
Μάλιστα. Θα έπρεπε κάθε δραστηριότητα που είναι εφικτό να γίνει στο ύπαιθρο να γίνεται στο ύπαιθρο. Βέβαια, τώρα πια έχουμε και χειμώνα στις περισσότερες περιοχές. Όμως, δεν προφανές ότι λέτε, χρειάζεται ποιοτική εφαρμογή των μέτρων πριν πάμε σε ολικά lockdown κτλ. Ακριβώς.